το Υπουργικό Γραφείο του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και ζητήσαμε συνάντηση μαζί του. Η ασφάλεια συνάδελφη πήγε μετέφερε το αίτημα και απάντησε αρνητικά ότι δεν δέχονται κανένα ραντεβού. Στην επιμονή μας να συναντηθούμε με τον Υφυπουργό ή τέλος πάντων κάποιον άλλον από την ηγεσία του Υπουργείου, επίσης η απάντηση ήταν αρνητική και φτάσανε βέβαια μέχρι το σημείο να ζητάνε τα στοιχεία της ταυτότητάς μου για να... και ποιοι είμαστε ακριβώς για να κλείσουμε ραντεβού με mail. Του απαντήσαμε ότι το επίγον του ζητήματος δεν προέκυψε με δικιά μας πρωτοβουλία, αλλά προέκυψε με τις ενέργειές τους, με το να που στείλανε οι ίδιοι την εγκύτιο αυτή προς όλους τους εργαζόμενους που τους λένε ότι απαγορεύεται να σταθείτε με το ρόλο που έχετε, απαγορεύεται να πείτε την αλήθεια στα δικαστήρια, γιατί αλλιώς θα διώκεστε. Θα διώκεστε φυσικά, πειθαρχικά και ποινικά. Επομένως το ζήτημα δεν το προτείναμε εμείς, ούτε εμείς δημιουργήσαμε το αίτημα. Το αίτημα δημιουργήθηκε κάτω από την αυταρχική αυτή εντολή. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα, συνάντηση δεν έγινε. Λοιπόν, και παρέπεψε στο μέλλον. Ήταν φυσικό και αναμενόμενο να πούμε συνάδελφοι ότι ο αυταρχισμός, η τρομοκρατία και η καταστολή εκφράζεται σε όλες τις διαδικασίες και σε όλα τα πράγματα. Δεν μας παραξενεύει, γιατί ακριβώς με αυτόν τον αυταρχισμό και την καταστολή θέλουν να τρομάξουν, να φοβήσουν τους εργαζόμενους, να σκύψουν το κεφάλι απέναντι και στα καθημερινά ζητήματα που συναντάνε, όπως αυτά τα συγκεκριμένα που τους καλεί να μην καταθέτουν, αλλά απέναντι και σε όλα τα ζητήματα που χτυπάνε τη ζωή τους και τα δικαιώματά τους. Δεν είναι λοιπόν πρωτοφανές, ήταν αναμενόμενο παραμονές πανεργατικής, πανελλαδικής απεργίας να έχουν αυτή τη στάση απέναντι και σε αυτό το ζήτημα. Νομίζουμε ότι ως εκπρόσωποι σωματείων, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τις μέρες που μένουν για να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να πάρουμε την απάντηση που τους αξίζει μεθαύριο στις 10 του μήνα. Όλοι στην απεργία, όλοι στον αγώνα συνεχίζουμε.